Κοιτάξτε, η παγκοσμιοποίηση ως ιδέα είναι ένα εργαλείο. Αυτό καθεαυτό δεν είναι κακό. Χρησιμοποιείται όμως από διαφόρους διεθνιστικούς κύκλους με συγκεκριμένο στόχο και με συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι. Εσείς αρνείστε δηλαδή ότι υπάρχει μια παγκόσμια προοπτική για την καταστροφή της οικογένειας, που είναι το πρωταρχικό κύτταρο της κοινωνίας βέβαια. Με τις μονογονικές οικογένειες, με τα ομόφυλα ζευγάρια, με το ένα με το άλλο. Και τελικά, ποιος τη χαράσει αυτή την πολιτική. Ορίστε. Ποιος τη χαράσει αυτή την πολιτική. Ποιος διεθνιστικός παράγον. Ναι, τι ωραία, ένας εγκέφαλος, ας πούμε. Ο διεθνής σιωνισμός είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Δεν το γνωρίζετε αυτό. Δεν θυμίστε την περίπτωση του που όταν επισκέφθη το εβραϊκό λόμπι τον τότε πρωθυπουργό Σιμίτη με ένα και μοναδικό αίτημα. Να διαγραφεί το θρήσκευμα του ενίωψης ταυτότητας, διότι δήθεν οι ομόπιστοι εν Ελλάδη υφίστανται διακρίσεις. Μην ξεχνάμε λοιπόν τα αυτονόητα. Υπάρχει μια παγκόσμια προσπάθεια απομειώσεως της θρησκευτικής ιδιοπροσωπείας των χριστιανών. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Και σήμερα ζούμε σε μια τέτοια. Να σας πω, ναι. Πείστε μου ειλικρινά, τώρα είναι προκλητικό αυτό που θα σας ρωτήσω. Αλλά πείτε μου, εάν ο περίφημος παγκόσμιος σιωνισμός είναι αυτός που καθοδηγεί όλο αυτό το καταστροφικό για όλο τον πλανήτη σύστημα, ναι. Πείτε μου γιατί διαφωνήσατε με την πολιτική του Αδόλφου. Ποιανού άλλο, του Χίτλερ. Βέβαια. Με συγχωρείτε και ο Χίτλερ. Με συγχωρείτε, γιατί διαφωνείτε. Εάν αυτοί τα κάνουν όλα αυτά, καλά κάνει και τους έκαψε. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ακραίο. Εμείς δεν είμαστε εναντίον των ανθρώπων. Συστημάτων, είμαστε εναντίον των συστημάτων. Σεβόμεθα τον κάθε άνθρωπο, ακόμη και εκείνον ο οποίος μας μισεί και μας υβρίζει. Γιατί αυτή είναι η εντολή του Χριστού μας. Αλλά εν προκειμένου, θα σας πω κάτι που θα σας φανεί εξωφρενικό. Όχι, δεν το σέβεστε. Μην το περνάτε έτσι. Ο όργανος του παγκοσμίου σιωνισμού ήταν. Ποιο? Ο Αδόλφος Χίτλερ, ο όργανο του παγκοσμίου σιωνισμού ήταν. Και χρηματοδοτήθηκε από την περίφημη οικογένεια Ρότσιλντ με μοναδικό σκοπό να πείσει τους Εβραίους να φύγουν από τα καλά των περιοχάς της Ευρώπης και να κατεβούν στο Ισραήλ για να συστήσουν τη νέα αυτοκρατορία. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Οπότε δεν τους έλεγε, αν δεν κατεβείτε θα σας κάψουμε. Κάτι ιστορικό που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τεθεί, δεν έχει καμία σημασία. Ναι, πάντως αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι εσείς σέβεστε και αυτούς που σας βρίζουν. Το παγκόσμιο σύστημα, όπως ξέρετε, στηρίζεται πάνω στο τραπεζιτικό σύστημα, το οποίο έχει αλωθεί από το διεθνή σιωνισμό. Ροκφέλλερ, Ρότσιλντ.